Μας έφαγε λίγο χρόνο ο Λουτσέσκου. Είναι ο μόνος που αφήνουμε να μας τρώει χρόνο, να ξέρεις. Χαλάλη του. Χαλάλη την προπονητάρα αυτή. Το κόμμα. Σήμερα θέλω να είμαστε πολύ υπερδεκτικοί, σπαρτιάτες τα λεγόμενά μας. Ναι. Γιατί υπάρχει πηγαία αγανάκτηση. Η Χασούρα έχει ξεπεράσει κάθε φυσιολογικό όριο. Και είπαμε, κύριε, επαναλαμβανόμαστε για να τα μαθαίνετε όλοι, ποτέ μην ξεπερνάτε τα όρια ενός υπομονετικού ανθρώπου. Ναι. Αυτά που θα κάνει στο πέρασμά του θα είναι ισοπεδωτικά. Πηγαίνετε όταν σιγά σιγά. Και μην ακούτε αυτά τις χαζά, όποιος δεν. Τι λέμε, ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Εμάς μας σκοτώνει μερικές φορές. Σόφη, καλησπέρα, κοριτσάρα μου. Καλησπέρα. Γι' αυτό ήρθε τον Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Για να ποντάρουμε στην Goldbet και να πληρωθούμε αμέσως. Έτσι ακριβώς, αυτό ακριβώς τη γέφυρα θέλω να κάνουμε. Μια ανάσα είμαστε λοιπόν, να αυμίξουμε στην Goldbet και να τα πατάμε όλα. Αυτά που έχουμε, αυτά που δεν έχουμε και αυτά που μπορούμε να βρούμε. Σε αφήνω να βγάζει να κάνει. Άρα λοιπόν, πατήστε ό,τι έχετε και δεν έχετε. Ναι, αυτό είναι παροτίτλο. Κάποτε μα είχαν βάλει μια έκθεση πριν πολλά χρόνια. 85 ήταν πανελλαδικές. Ποτέ άλλοτε οι στέγες των ανθρώπων δεν ήταν τόσο κοντά και ποτέ άλλοτε οι καρδιές των ανθρώπων δεν ήταν τόσο μακριά. Αυτό το κάνει η Τασούλα Γαμίδου από την Τάδε στο Facebook. Τα ανεβάζει κάτι τέτοιο. 1985, σου λέω έκθεση. Πασόκ. Ναι, Πασόκ, κλασικό ήταν. Ναι. Ωραίο τίμιο ο Πασόκ. Το πρώτο Πασόκ, το καλό. Ναι, μα τα άλλα ήταν. Το ένα καλύτερο από τα άλλο. Όποιο προλάβει να βουτήξει. Μη σταματάς δικέφαλη σε παράφραση. Σε παράφραση. Μη σταματάς Ανδρίκου. Ναι. Τσοβόλα, δώστα όλα. Τι ωραία. Έλα, κοράκι μου. Άντε, τι ωραίες εποχές εκεί. Πάμπες, μάμπες, κουτσόγιοργας, δικαστήρια. Γιαννόπουλος Βαγγέλης. Γιαννόπουλος που ήσουν σε πολιτιστικά κέντρα, ε. Αυτά. Πολιτιστικά κέντρα τα μπουζούκια, ναι. Θυμάμαι χαρακτηριστικά στην εξωτική Ρόδου που έμενα στη Σταυρούπολη. Ένα στενό το οποίο έχει βγάλει μόνο ποδοσφαιριστές. Τίποτα άλλο. Όπως. Κανέναν, αλλά δεν σου λέω. Ναι, αυτό. Ναι, για την οικονομία της συζήτησης, κανέναν κύριε. Κανέναν κύριε, ναι. Έβγαλε τα κόλμα, αλλά αφήν τα γάμε δική μου. Εντάξει, τα γάμε. Αυτοί που έχουν αδικηθεί, που κρίμα δεν έπαιξαν, που ήμουν πολύ καλός παίκτης, που τους τρώνε τα κυκλώματα, ο μάνατζερ τον αδικεί, ο προπονητής δεν τον θέλει, δεν τον βλέπει με καλό μάτι. Η αηδία αυτή. Η αηδία στα λεγόμενα. Δηλαδή, ποιο είναι το καλό το μάτι και το κακό που να σε βλέπει κάποιο. Δηλαδή, άμα του κάνει τη δουλειά, ποιο ο λόγο σε βλέπει με κακό μάτι. Δηλαδή, εγώ είμαι προπονητή και εσύ ένα καλό παίκτη. Έχω ένα λόγο να σου πω. Είμαι με την κόρη μου ψυχοπαθή και έβγαλε γκόμενα την κόρη μου. Θα σε κυνηγήσω. Ποδοσφαιρικά μου, με κάνει τη δουλειά. Όχι, εγώ δεν θα σε κυνηγήσω. Ναι, σου λέω τώρα ένα λόγο που μπορεί όχι, να υπάρχει. Όχι, εγώ σε βάλω, αντικατάστατο. Τώρα με κάνει τη δουλειά μου. Ναι, θα δουλεύει και καλά την κόρη. Αλλιώ πρόβλημα. Άλλο το κομπάς. Πρόβλημα. Λοιπόν, να ενημερώσουμε πρώτον στην εκλεκτή ομίγυρη ότι όταν τρώμε, κύριε Σταύρο, τα πιάτα. Γιατί πήγαμε χθες και φάγαμε σε τεράστιο εστιατόριο της πόλης, το γνωστό στέκι στον Αφρό, ναι, ποίημα φαγητό, ναι. Δάκρυα μεταλλιγμών. Ναι. Και ο Σταύρος, τόσο συνεπαμένος λοιπόν από τις γεύσεις ναι, που δοκίμαζε, τον βλέπω σε κάποια στιγμή μετά από κάποιο 12λεπτό που έχουμε χαθεί μεταξύ πυρουνιάς και πυρουνιών. Ποιος θα προλάβει τον άλλον, άνθρωπο που τρώει δεινόσαυρο. Ναι. Ο Σταύρος έχει σταθερά ανάποδα το πιάτο, κύριε. Και τρώει εκεί, σε εκείνο και το μικρό που σχηματίζεται. Κάντε το εικόνα με στο μυαλό σας. Και το λέω αυτό, Σταύρο, τι είναι το καινούριο. Δηλαδή είναι κάτι που δεν το έχω μάθει εγώ. Πώς γίνεται αυτά να τα μαθαίνουμε. Και με λέει, τι έκανα. Θα επιβεβαιώσω. Ναι. Και φωτογραφία, κύριε. Φωτογραφία 1000 λέξεις. Ανέβασε την αυτήν θρασίτα, άμα θέλεις, αυτά τα Instagram που τα ανεβάζεις. Όχι. Βέβαια, όχι, θα κυνηγηθείς. Θα κυνηγηθώ. Έτσι, ενώ τι πιο ωραίο, αυτό σαρκάζει. Δεν το ξαναπάθει αυτό το πράγμα στη ζωή μου. Ξέρεις τι πρέπει να πάθα. Πρέπει να σταμάτησε ο εγκέφαλος. Να το είχα δει ανάποδα. Και λες καλό είναι, καλό είναι. Ναι. Καινούριο είναι, όχι. Και λες μπορεί να είναι καινούργια πρακτική. Ήταν. Στην Αθήνα ναι. Έχει ένα γκουρμέ εστιατόριο, ναι. Θανάτου, εκεί, έτσι, αυτό στο είναι. Οποίο ναι. Τρως αποκλειστικά και μόνο με τα χέρια. 100%. Δεν υπάρχουν πυρούνια, δεν υπάρχουν... Όχι αν θέλει ζητάς. Ναι, δεν υπάρχουν. Γκουρμέ του θανατάσου μιλάω. Ναι. Θα επισκεφτεί. Όχι. Θα σε δώσω το σχετικό. Ναι, report. Θα μου δώσω το σχετικό γιατί να γίνει όπως πρέπει. Κοντά έχουμε κάτι δουλίτσες. Αλλά το θέμα ποιο είναι στην προκειμένη περίπτωση. Ναι, δεν γύρισα το πιάτο. Ναι. Κλείνει λοιπόν και το κομμάτι του πιάτο. Εντάξει, δεν μπορούσαμε να φάμε μετά το γέλιο. Αλλά δεν ξαναγίνει ποτέ αυτό στην ιστορία των πιάτων. Ότι ένα πιάτο δημιουργήθηκε για κάποιο λόγο. Ωραία. Όχι, εντάξει, το έκανε. Το έκανε. Κάλυψε, το έκανε, ωραία. Δε. Όχι, εγώ σε μια στιγμή σάφησα κάποια 40 δευτερόλεπτα γιατί λέω κάτι κάνει, κάτι ψάχνει. Κάτι δεν κατάλαβα.
Ένα υπονοούμενο. Το καλό ξέρεις ποιο ήταν, ότι δεν μας πήρε χαμπάρι ο σερβιτόρος. Γιατί έφερε την πρώτη, ναι. Άρχισα να πλώνω εγώ τον τάκο. Ναι. Ωραία και το σκουμπρί. Ναι, ωραία, παιδί, τάκο σκουμπρί. Ναι. Ναι, δουλεύει καλά. Φτιάξε τον κόσμο τώρα. Ναι. Όσοι είστε μέσα στα μάξια, να φοβήσετε στα γνωστά μαγαζιά εκεί, ναι. Ανατολικά, δυτικά, όπου θέλετε. Ναι. Παρασκευή μεσημέρι, χαρακτηριστική περίπτωση για ούζο. Τι έγινε, ναι, τι δεν έγινε. Ναι, ναι, ναι. Όλοι αδικημένοι, ήταν μια δουλειά. Ξέρεις, το αν πας σε 5 καφενεία, δεν σε λέγω σε 10, ναι. Σε 5 κεντρικά καφενεία, ναι. Τα εκατομμύρια που αλλάζουν χέρια είναι σε διαριθμό πολυβόλου. Και 5 εκατομμύρια εκεί και 14 εκατομμύρια από εδώ και εδώ σε 6 των άλλων. Έτσι και μετά όλοι μαζί έχουν 12 ευρώ. Όλοι μαζί. Το ελληνικό, το ωραίο. Όχι. Είναι έξτρα ο Έλληνας. Ναι, πρέπει να έχει σταματήσει ο κεφαλός μου εκείνη την ώρα τέλος πάντων για να το κλείσουμε το θέμα ανάποδο πιάτο. Εντάξει. Σταμάτησε ο κεφαλός μου. Θεώρησα πάρα πολύ φυσιολογικό να είναι το πιάτο έτσι. Κλείνει το κομμάτι πιάτο. Τα κουράσαμε. Το πιάτο είναι τελείω. Είναι όντω, αλλά σοκαρίστηκα. Πρέπει να είχα blackout εντελώς. Αλλάζω θέμα. Και πάω στην κοντινή Αμερική. Δίπλα, μια ανάσα. Η οποία έχει μια λοτάρια και έχει συγκεντρωθεί, άκου τι νούμερο. $1 δις θα πάρει ο τυχερός. $1 δις. Αμύθιτο νούμερο. Οι πιθανότητες είναι 1 στα 303 εκατομμύρια. Δηλαδή φαντάσου μια γυάλα, τι μια γυάλα, πολλές γυάλες, που να έχουν μέσα 303 εκατομμύρια χαρτάκια, και εσύ να ψάξεις και να βρεις όλα είναι μαύρα, ας πούμε, και να βρεις το κόκκινο. Δεν γίνεται. Πώς θα το βάζει, φίλε. Ποτέ των ποτών. Εντάξει, αλλά σκέψω ότι ένας, αυτό δεν γίνεται να κερδίσουν δύο. Όχι, ένας. Είχε καμιά 8.000 jackpot. Μέχρι τώρα. Και είναι που θα του γίνει η κλασική ερώτηση του Αμερικανού που δουλεύει εκεί σε έναν ουρανοξύστη. Αλλάζει καθόλου η ζωή σας με το $1 δις. Όχι, αδελφέ, να αύριο τα τζάμια θα πάω να καθαρίσω. Θα κατεβαίνω. Μια ανάσα από το θάνατο. Έφτασε το μάτς. Γιατί το κάναμε πολύ τέτοια. Έφτασε το μάτς το ωραίο. Μετά από πολλά χρόνια, ναι. Έτσι να πούμε αυτό. Ευχή δικιά μου, προσωπική, είναι και του χρόνου να έχουμε ΠΑΟΚΑΡΙΣ. Ναι. Έτσι θέλω να σημαντικό, πιστεύω. Σημαντικό. Και ΠΑΟΚΑΡΙΣ και ΆΡΙΣ ΠΑΟΚ. Χρόνου θα έχουμε, στην τριετία λίγο. Όχι, όχι θέλω να υπάρχουν αυτά τα μάτς γενικότερα, να είναι μέσα στη ζωή μας. Ναι. Έτσι. Δύο πολύ μεγάλες ομάδες, η μία μεγαλύτερη από την άλλη. Ναι. Η άλλη που θέλει να γίνει είναι αυτό που τίνει. Ναι. Θέλει να γίνει, θέλει, έτσι. Μακάρι. Ο τόσο καλός ΠΑΟΚ να κάνει καλό και τον Άρη. Να εμπνεύσει τον μηχανισμό, ναι, του Άρεως, ναι, για να γίνει. Αντιστρόφως ανάλογα, για να μην νομίζω ότι είμαστε εριστικοί ή κάπως. Αντιστρόφως ανάλογα όπως έγινε με τον μπάσκετ στα μέσα της δεκαετίας του 80. Ναι. Συμφωνούμε σε αυτό? Συμφωνούμε. Πολύ ωραία. Με βαριά καρδιά, αλλά συμφωνούμε. Έτσι, ναι. Με βαριά ελαφριά, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Ωραία, έτοιμοι είμαστε. Ναι. Για πες για ΠΑΟΚ τώρα. Μαωρίτσιο έξω, Πέλκας έξω, οριστικό. Βρήκαμε τις λύσεις. Σάκοφ. Όχι. Ο Ουάρντα θα παίξει. Κάτι τέτοιο, κάτι τέτοιο διάβασα. Να τι ερώτηση. Κάτι τέτοιο διάβασα, δεν ξέρω. Τι τέχνο βαβουτέ είναι αυτό. Θα διαβάζεις ΠΑΟΚ 24 και SDNA. Θέλω να επιβεβαιωθεί. Δεν είπα ότι... είπα θα παίξει. Ρώτησα. Αν είχες διαβάσει ΠΑΟΚ 24 και SDNA, θα το έχεις μάθει. Για πες λοιπόν. Δεν άλλαξε τίποτα με τον Ουάρντα, ρε. Τα ίδια. Αποστολή θα είναι το παιδί. Δεν ξέρει κανείς. Όπως δεν ξέρει αν θα είναι ο Λιμιός. Όπως δεν ξέρει αν θα είναι ο... Πάντως είναι εγκληματικό ένας τόσο χαρισματικός παίκτης, θα το πω για πολλωστή φορά, όπως είναι ο Ουάρντα, ο οποίος μπορεί να δώσει λύσεις είτε από την 11 είτε ερχόμενος από τον πάγκο, να παίξει καθοριστικότατο ρόλο στην εξέλιξη όλων των παιχνιδιών, όχι μόνο το ένα με τον Άρη, οποιοδήποτε μάτς. Έτσι, να μην εκμεταλλεύεται ο προπονητής τον παίκτη και ο παίκτης ο προπονητή. Να υπάρχει αυτή η σχέση. Όταν είσαι μεγάλο κλαμπ, υπάρχουν κανόνες. Γιατί αν δεν υπάρξουν κανόνες. Όθωνά μου, ναι. Ο άλλος που τους ακολουθεί θα γυρίσει και θα πει στο κλαμπ, να σου πω, θες να το κάνουμε εδώ άνω κάτω. Έτσι. Δεν γίνεται αλλιώς, φίλε. Ωραία. Δεν λοιπόν, έχει κάνει. Ο Άρντα μία κέντα έκανε. Ας ελπίσουμε ότι ο Άρντα δεν θα κάνει ποτέ ξανά άλλη κέντα, ναι. Ότι θα είναι μέσα στην οικογένεια όπως πρέπει και θα προσφέρει. Αυτό. Και να δούμε ένα μάτς, να πάμε λίγο στο μάτς ακόμα περισσότερο μέσα να εμβαθύνουμε. Θα σου πω ποιοι θα παίξουν, δεν θέλεις. Θέλω να μου πεις ποιοι θα παίξουν. Μ' αρέσει πάρα πολύ που θα είναι καυτή η εξέδρα. Ναι, πάρα πολύ, φτιάχνουμε το σε. Αλλά μακάρι να ήμασταν εκεί, μακάρι. Έτσι, ένα πεταλάκι, τι είναι, δώστε. Δώστε. Δώστε όπως παλιά. Ένα κουστάρμα, γελάμε λίγο. Τέλος πάντων, Πασχαλάκης. Πριν πούμε για Πασχαλάκη τη σύνθεση, γιατί τα μηνύματα γίνεται ο πόλεμος, θέλω να δώσω τα χαιρετίσματά μου στην Αλέκα. Αλέκα, βεβαίως, ξέρει που είναι, σε γνωστό ουζερί της πόλης, δουλεύει, πάρα πολύ δυνατή, συγκλονιστική, άρρωστη, ακροάτρια, φαν της εκπομπής. Δεν έχει χάσει... επίπεδο, δηλαδή. Ναι, δεν έχει χάσει τίποτα. Με λέει, σταματάω τα πάντα, πλένω, σταματάω.
κάνω σεξουαλικές δραστηριότητες, σταματάω. Τρώω, και σταματάω. Και σεξουαλικές δραστηριότητες. Όπως θα έλεγε αν ήταν άντρας η Μαρινέλα σε ένα τραγούδι, όριμος άντρας και παιδί, μια φλόγα δηλαδή. Λοιπόν, για πάμε. Πασχαλάκι κατά τα δοκάρια. Όλα από ελληνικά τραγούδια και η Σοφή είναι εκπληκτική, πιστεύω. Ναι. Τώρα μετά θα, μετά θα μονομαχήσουμε σε τραγούδια. Σε βλέπω σε πολύ καλή κατάσταση. Πασχαλάκι κατά τα δοκάρια. Πασχαλάκι, το έχω στο τέκνο αυτό τη. Ναι. Από ποια ακαδημία προέρχεται ο Πασχαλάκι? Του Ολυμπιακού. Όχι. Άλλη μια προσπάθεια. Όχι το Ολυμπιακό. Άλλη μία έχει. Άλλη μία έχει. Τη Καλυθέα. Δουλεύει φίλο σου εκεί. Όχι, δεν ξέρω. Πολύ, όλοι φίλοι μου είναι. Για πάμε. Τη Ένωση Original 21. Άντε. Ναι. Και από τον Ολυμπιακό πότε πέρασε μετά? Δεν νομίζω ότι πέρασε με τον Ολυμπιακό. Πέρασε, κάτι βόλτες έκανε. Εγώ τη θυμάμαι, πέρασε 100%. Γιατί είχα συζήτηση μια φορά με τον Ιεροκλήτο Στολτίδη. Mm. Όταν ήταν στα πολύ καλά του, ήταν παιδάκι του το Πασχαλάκη και τον αποθέωνε. Ναι. Ναι, βέβαια. Πασχαλάκη από το δοκάρι λοιπόν. Ναι. Ωραίο. Δεξιά, ωραίο και όπως είπαμε. Και μπλοκάρουμε την μπάλα και είμαστε πρώτοι. Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Ναι. Θα είσαι αντικατάστατο στον ΠΑΟΚ, στην Εθνική και αν πα. Πρώτο Θεός και σε μεγαλύτερη ομάδα από τον ΠΑΟΚ, λίγες δηλαδή είναι αυτές, ναι. Αλλά αν πας και εκεί θα κάνεις καριέρα. Δεξιμπάκο, το καμάρι του Ρίο Τζανέιρο, το πρότυπο. Α, ανδρός, το δεξιό ακρόμπαρο μιας μηχανής, ναι. Ένα έμβολο κανονικά, ένας μαγευτικός παίκτης, ο Μάτος. Ο Μάτος. Στο αριστερό. Εκείνη τα κάνεις λίγο, πάμε. Στο αριστερό το καμάρι, ναι. Ωραία, του Κιμαράης. Ναι. Κιμαράης είναι ο Βιερίνιας. Κιμαράης, δεν το ήξερα αυτό. Κιμαράης είναι. Αλλά... Τώρα που λέμε για Πορτογαλία, τι σημαίνει Μποαβίστα? Δεν ξέρω. Καλή θέα. Ας το δει. Ναι, δες να κάτι. Μαθαίνουμε και πράγματα. Ο? Δηλαδή ο Σαλευρίνιο είναι πρόεδρος. Ναι, ναι, ο συγχωρεμένος. Ναι, συγχωρεμένος. Κοντιστήρια αγγλικών. Σαλευρίς, καλή θέα. Με απίστευτη πινακίδα διαφημιστική στον κρεμό. Δηλαδή αυτός που το έβαλε. Έχει ανέβει και στα Ιμαλάια. Ναι, έκοψες τώρα το έκοψες παρουσίαση Βιερίνια όμως. Βιερίνια, το σύγχρονο αριστερό μπακ, το άκρος ποιοτικό, αυτό που κάνει, που μεταφέρει την μπάλα με περίσσια ποιότητα, που η τεχνική του ψαρώνει... Σε όλους θέλω να αφιερώσουμε τον ίδιο χρόνο. Ναι, που ψαρώνει η τεχνική του οποιοδήποτε αντίπαλο και δεν ξέρει τι θα κάνει, τον μπερδεύει. Για μένα ένας καταπληκτικός ποδοσφαιριστής, όχι αριστερό μπακ. Δεν πειράζει, πρέπει να αποδεχτούμε. Συγγνώμες έχουμε, γι' αυτό είναι ωραίο. Ναι. Αυτός είναι ο ωραίος ο διάλογος. Ο διάλογος αποκλείει το μονόλογο. Καλά, εννοείται αυτό. Στο κέντρο της άμυνας. Ο όχι Αφρικανός, παρότι Αφρικανός, κεντρικός αμυντικός. Ένα παιδί που έφυγε μικρό από το πράσινο ακροτήρι για να αποφύγει όλα τα κουσούρια. Στην εντεκάδα μπορεί να τελειώσει την εκπομπή εύκολα, από ό,τι σε βλέπω αβίαστα. Ναι. Αυτό το καμάρι του πράσινου ακροτηρίου που έφυγε νωρίς και γλιτώσαμε τις. Πολλές πιθανότητες να ήταν λευκός μικρός και να πλήθηκε. Δούλεψε σολάριο πάρα πολύ έντονα. Εντάξει, ο Φερνάντο Βαρέλα, ο οποίος βρίσκεται σε μια κατάσταση εκπληκτική εδώ και 1,5 χρόνο. Τελευταίο λάθος που έκανε ήταν. Μην μιλάς για λάθη, γιατί αυτά περνάνε μετά μένουν. Δεν είναι αναγκαία λέμε για λάθη και τέτοια. Πότε ήταν Φλεβάρι το 1989, πες και τελείωσε. Ναι, και τελειώσαμε. Δίπλα του ο αλάνθαστος, ο γρήγορος, ο ουσιαστικός. Ο ουσιαστικός. Ο κοινικός στόπερ. Ο κοινικός στόπερ που έχει δώσει άλλη οπτική στο στόπερ. Δηλαδή, εσύ περιμένεις κάποτε το στόπερ να βαράει. Αυτός όχι ψυρίζει. Έχετε σε ψυρίζει, φεύγει. Πάρα πολύ καλός, με φοβερή προσφορά έως τώρα. Μπράβο τον Κρέσπο. Ναι. Με νεαπολίτικη συμπεριφορά λοιπόν. Μπροστά του. Μπροστά του. Παίζει ο Χωσέ Κάνιας. Ο Κάνιας. Ο Κάνιας. Ο μοναδικός γρήγορος κεντρικός χαφ που έχουμε και μπορεί να μεταβάσει την, να στείλει την μπάλα λίγο μπροστά, πιο γρήγορα. Ποιες φανέλες θα φοράμε, ξέρεις? Στις Βιγέ, ρε φίλε. Στις Βιγέ, τις κλασικές. Ναι, ναι, τι αφορήσουμε. Ωραία. Ναι. Θα μεταφέρει λίγο την μπάλα μπροστά έτσι ναι. Όπως πρέπει και θα καλύψει τους χώρους λίγο πιο γρήγορα από τους άλλους. Δίπλα του. Ο έτοιμος πλέον σύμφωνα με τα όσα μας μεταφέρουν, αν δεν μας πουλάνε παπά μέσα από την ΠΑΟΚ, Πόντους Βέρμπλουμ. Αυτό είναι φίλε, αυτό που λέγαμε. Ναι. Αυτό που λέγαμε και χθες και προχθές, αφού κράστηκαν όλοι τον παλμό του μέσου κανονικού ΠΑΟΚΣΥ, ο οποίος θέλει να τον δει. Σε ντέρμπι, σε 90 λεπτό. Ήρθε η ώρα αθλητικά λοιπόν, γιατί. Άκου να δεις. Όταν όλος είναι 32 χρονών και κάθεται 3 μήνες, ωραία. Θέλει χρόνο και έχει βαρύ κορμί. Δεν είναι κανένα σαν μια μύδι. Τέλος πάντων, εμείς περιμένουμε πολλά από το Βέρμπλουμ. Αυτή είναι η άποψη της εκπομπής. Γεγονός, και δική μου. Η βασιλική άποψη είναι: θέλω Βέρμπλουμ από το κλασάτο. Μπροστά τους, σε ρόλο επιτελικού μέσου. Το καμάρι του Μαρόκο. Α, μπράβο. Η καψούρα μου. Το πρότυπο, ανδρός. Ναι. Εντάξει, 2 μέτρα παλικάρι, τσολιάς. Το τέλειο άγγιγμα της μπάλας. Ναι, ναι. Παρακολουθήστε λίγο τις επαφές που κάνει με την μπάλα ο Καντουρί. Η τεχνική του είναι. Όχι ξεχυλίζουν από ποιότητα. Δεν έχω κάτι ελληνικό να πω το πόσο καλές είναι οι επαφές του.
και σκέφτεται πάντα δημιουργικά. Ναι. Και αν, θα παίξει δεκάρι δηλαδή, έτσι αυτό το. Έτσι, ναι, κολοπαρεύει. Θα αλλάζει. Μ' αρέσει. Ναι. Συνέχισε. Στο δεξί άκρο τη επίθεση. Το μεγαλύτερο σύγχρονο project τη ΠΑΕ ΠΑΟΚ, το καμάρι του Ρίου, του Πόρτο Αλέγκρε, ένας διεθνής Βραζιλιάνος με τις μικρές εθνικές, ένα παιδί το οποίο σου κλείνει το μάτι, όντως, γιατί είχε το ένα μάτι πιο κάτω. Εμένα μου αρέσει ο Ζαμπά, φίλε. Ο Ζαμπά. Ναι, μου αρέσει με την έννοια ότι είπαμε είναι αυτό το παίχτη που πηγαίνει επάνω στον αντίπαλο, έτσι. Ναι. Μπερδεύοντας τα στόπερ, δημιουργώντας υπεραριθμία, δεν είναι να μπερδέψουν τον κόσμο με τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Στα αριστερά, ναι. Ο εγκεφαλικός, τι να σου πω τώρα, με το κεφάλι αχινό μικρόφωνο, εντάξει, η παιχτάρα αυτή, ο φρέσκος πλέον, γιατί ξεκουράστηκε το παιδί, μας το κουράζανε. Καλοκαίρι δεν τον βάζει τον πίσω να παίζει. Είναι λάθος. Ένας παίκτης ο οποίος δεν γίνεται να μην τον αγαπάνε όλοι και οι αντίπαλοι. Ναι. Δηλαδή σε βγάζει μια συμπάθεια μόνο που τον βλέπεις στα δύο λεπτά να παίζει αγωνιστικά. Ναι. Ναι. Δηλαδή δεν θα ψάξει να χτυπήσει, θα ψάξει να παίξει σωστά. Είναι πολύ ωραίος με τους αντιπάλους. Εγώ τον βλέπω και πώς συμπεριφέρεται, ναι, η συμπεριφορά του. Δεν είναι εριστικός. Έτσι. Έχει μαγική πάσα. Σκέφτεται δημιουργικά. Ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Μια πολύ πετυχημένη μεταγραφή. Και στην κορυφή της επίθεσης. Ο άνθρωπος γκολ. Ο χρυσό άγγιγμα. Ο άνθρωπος που έχει ξεφτυλίσει τα στατιστικά. Δεν υπάρχει. Ο Γαλάνης κλαίει κάθε μέρα. Μα τι, ένα στα δύο. Με τι, ντροπή. Ένα στα δύο. Ντροπή. Μα λέει απ να κάνεις στο μπάσκετ. Ναι, έτσι. Μπορεί να μην έχεις ένα στα δύο. Ναι, υπάρχει ενδεχόμενο. Τι είναι. Εντάξει, θα έχει. Οι μεγάλες ομάδες θα έχουν. Από Νέστορα και κάτω δεν θα έχουν. Τι θυμήθηκε στο Νέστορα. Ναι, και ο Νέστορα, γιατί δεν ήταν ομάδα. Τι θυμάμαι στο Νέστορα. Άκου, δεν θυμήθηκα Νέστορα. Ήταν από ελπίδα Τούμπας, αλλά επειδή τη συμπαθούσα πολύ, είπα Νέστορα. Αυτή είναι η ενδεκάδα, λογικά. Λογικά. Απέναντι σε έναν άλλη, βέβαια, που και αυτό έχει τα δικά του. Και ο Άρης θα παίξει με τον Κώστα κατά τα δοκάρια. Μπαμπαμ, καθαρίσαμε άλλη. Όχι, δεν ξέρουμε ο Κώστα αν θα παίξει. Ναι, όχι, είπαμε, μακάρι να παίξουν τα παιδιά όλα καλά. Να γίνει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι μέσα σε αθλητικά πλαίσια. Έτσι. Ας κερδίσει ο ΠΑΟΚ φυσικά. Καλά, για το τσίπρα. Έτσι και όλα καλά. Είναι καλό για την πόλη, γενικά για την οικονομία της πόλης. Ένας παίκτης του Άρη, ρε, αν μας ακούει, μην το κάνεις. Κατέβασε. Ψηλό διάλειμμα, είχαμε μια παρέμβαση τηλεφωνική από μεγάλα. Ναι. Καλό θα ήταν να την είχαμε στον αέρα, βέβαια. Εντάξει, είπαμε. Που ήταν το τηλέφωνο, off the record. Δεν γίνεται. Ναι, αυτά δεν τα κάνουμε. Εμείς έχουμε αρχές στη ζωή μας. Ναι. Έτσι πειράμε. Είπαμε, τι πρέπει να είμαστε στη ζωή μας. Έντιμοι, περήφανοι και αγαπητοί. Αν το έχεις αυτό το τρίπτυχο, Σοφία, το λέω σε εσένα που είσαι νέο κορίτσι, σχεδόν στην ηλικία της κόρης μου, έτσι δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Εντάξει. Τα καλύπτεις αυτά. Δεν ξέρω. Το έντιμοι σε βλέπω σίγουρα. Εγώ τρεις φορές έπρεπε να φέρεις λεφτά, ήσουν αψεγάδιαστη. Το περήφανοι το βλέπω ότι έχεις αετήσιο βλέμμα ψηλά και τάση. Αυτό προέρχεται και από την οικογένεια, έτσι. Η οικογένεια είναι το καλλιεργεί, αλλά έχει, ναι, το παιδί, πάντα στο παιδί καταλήγουμε. Σίγουρα. Πολλά μάτς λοιπόν τώρα, το Σαββατοκύριακο, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή. Χαμός. Θες είχαμε τα μπάσκετ και τα λίγα και τα τίποτα. Σήμερα έχουμε μπάσκετ. Και από σήμερα. Μπάσκετ, Παναθηναϊκός, τι κέρδισε. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε διαπεριπάτου με πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Τα άλλα που είπαμε βγήκαν. Η Μακάμπι Τελαβίβ κέρδισε με αυτή την περίεργη που δεν τη λέμε το όνομά της, έτσι, ναι, την τιμωρούμε. Να αλλάξει αυτή το όνομά της, δεν θα αλλάξουμε εμείς τις συνήθειές μας. Ναι. Έτσι. Είχε, πώς το λένε, ποιος άλλος έπαιζε και ήταν, έκανε διαφορά. Τσεσεκά έπαιζε. Τσεσεκά έπαιζε και έβρισε την Ντάρου Σάφακα. Ναι. Έτσι, εύκολα. Ναι. Εύκολα, 5 πόντους. Τώρα κέρδισε και η Μπαρσελόνα την Μπάγκερν. Αυτή ήταν η Γιουρολίγκα. Βγήκε over εκείνο. Όχι, δεν βγήκε over. Δεν βγήκε over. Όχι, ανάλογα τι over έπαιξε φυσικά. Γιατί έχει πολλά over. Ναι, διαφορά είναι το βασικό. Ναι, έχει πολλά over. Έχασα λίγο. Και τώρα λοιπόν μπαίνουμε. Σοφία, για πες μας για Goldbet. Λοιπόν... Μίλαμε για την αγκαλιά τη Goldbet. Αγκαλιά τη Goldbet, μου άρεσε αυτό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από ποδόσφαιρο. Ναι, να ξεκινήσουμε ωραία, από ποδόσφαιρο. Λοιπόν, έχουμε και σήμερα έτσι. Ξεκινάμε δυναμικά. Να πούμε ότι έχουμε λοιπόν μηδενική Γκανιώτα, Ισπανία, στο παιχνίδι Θέλτα Άλαβες που ξεκινάει. Άλαβες. Εδώ το τονίζουν στο Α. Ναι. Όχι για να μην όχι, λέτε δηλαδή. Δεν τονίζουν στο Α, τίποτα συνέχιση. Κάνεις... Όχι, θέλω μάρτυρα. Θες μάρτυρα. Δεν μπορεί να γίνεται Άλαβες. Να πληροφορηθεί αυτό που το έκανε. Ναι, είναι λάθος όμως λοιπόν αυτό που το έκανε. Ωραία. Χειριστεί, Σοφία. Εγώ ότι... Κυνηγάμε το δημιουργό. Είναι Άλαβες. Βασικά είναι το προφανές. Εσύ τι φαίνεται καλύτερα, το Άλαβες ή το Άλαβες. Το Άλαβες. Ωραία. Αλλά εγώ διαβάζω γιατί δεν ξέρω τις ομάδες. Καλά, οπότε λέω μην κάνω. Προχωράμε λοιπόν, θέλετε Άλαβες. Και έχουμε και Γερμανία επίσης. Ένα παιχνίδι αυτό της Παρασκευής. Ναι, ναι, ναι. Η Bundesliga μας.
Που είναι η Φραγκφούρτη με το Ντίσελντορφ, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Κανένα λάθος δεν κάνεις, είσαι τέλειος. Όχι. Τις ομάδες εννοώ. Ναι. Που αυτό ξεκινάει στις 9.30 σήμερα. Επίσης έχουμε και Ευρωλίγκα σήμερα. Το Σάββατο έχουμε και Ελλάδα Α1 μπάσκετ, NBA. Άπειρα γεγονότα στοιχηματικά μέσα στο τρίμηνο υπάρχουν. Ναι, δηλαδή μπορείς να ξεκινήσεις από κοινοδρομίες, να πας στα φούτσαλ. Πώς τα λες αυτά τα ωραία. Τα φούτσαλ. Φούτσαλ. Ναι, τα φούτσαλ, το ποδόσφαιρο σάλας δηλαδή. Έχει έτσι. Τα πάντα, έχει τα πάντα. Δηλαδή οποιοδήποτε θέλει έτσι. Yeah. Θα δώσουμε μια νικήτρια στήλη στα ελληνικά. 5 λεπτά μπορεί να ρίξει. Πάντα, Έχουμε και προσφορά και στο καζίνο. Για να πες με στο καζίνο που δεν πηγαίνουμε ποτέ. Όπως κάθε εβδομάδα έτσι και αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν προσφορά. Όσοι είστε εγγεγραμμένοι λοιπόν να μπείτε στο λογαριασμό σας στην Goldbet και να δείτε αν ο λογαριασμό σας είναι μέσα στους τυχερούς. Εσένα, Σταύρο, σου στείλαμε πάλι 2.000. Όχι, όχι. Εντάξει, δεν κάνω αυτή τη δουλειά, Γκολμπέτ. Δεν βάζει 2.000 την εβδομάδα στο Σταύρο. Έχουν και άλλοι άνθρωποι. Έχουν και άλλε δουλειέ άνθρωποι. Δηλαδή, θα βάζουν 8.096 το χρόνο να βάλω το Σταύρο. Θα σταματήσει να δουλεύει μετά. Όχι, δεν σταματήσω. Δεν σταματήσω. Με 2 εκατομμύρια όμω. Μην τον είδατε. Το Σταύρο. Διαρκέ μετά στην ένα, πινελίκε από την τιμή αξιονίση. Και τι έγινε και τι είναι αυτά που λε. Κακό. Αν κάτσει καμιά κέντα και πάρω τίποτα πολλά λεφτά, 7 ψήφιο, θα το τελειώσει σίγουρα. Ωραία, αν δουλέψω επιταψήφιο, πάρω ένα τζόκερ, κάτι. Ναι. Εντάξει, θα τα παρατήσω όλα, θα πάρω, διαρκές σε όλα τα αθλήματα, πίσω από τον πάγκο και μανούρα σε κάθε παιχνίδι. Συγχαμένη, παιδί, ξύπνα. Όχι, θα έχεις ποιότητα. Θα γίνω τέτοιος, όχι, θα γίνω τέτοιος. Όχι, εγώ πιστεύω θα είσαι διαφορετικός. Πάμε λίγο. Ελλάδα, Super League, νικητή στήλη. Πολύ ωραία. Παναθηναϊκός, Πανιόνιος. Χαρτί στη λόγια να τα σημειώνουμε όπως πάντα. Ωραία. Ωραία, τα πήραμε. Θεωρώ το Παναθηναϊκός Πανιόνιος το 1,80 κάπου εκεί κινείται. 1,73 ως. Ναι, 1,70 με 1,80 εκεί κινείται. Ναι. Γκολμπέτ όμως η βασίλισσα των στοιχηματικών ευκαιριών είναι στο 1,73. Όλες οι άλλες έπονται. Θα πάμε στον Άσο εδώ. Συμφωνώ απολύτως. Mm-hmm. Δεν κυνηγάμε ποτέ κάποιον ο οποίος φέρνει και συνέχεια αποτελέσματα. Ναι. Έτσι τον αφήνουμε. Αν το χάσει, το χάσει. Αλλά ο άνθρωπος πηγαίνει καταπληκτικά. Ο άνθρωπος ο νούμερος το δώνει. Ναι. Και με τα πιτσιρίκια του που έχουν βάλει μέσα και 2-3 παίκτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί. Βλέπω ο Κολοβέτσιος, τον βλέπω, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ο άλλος ο Σεντεφό μπροστά. Ένας πιτσιρικάς που έχουν, ο Εμμανουηλίδης. Η φωτοβολίδα εκείνος με την Ξάνθη που πήγε. Πω. Κύριος Μάρης. Αυτός πατάει στο κέντρο και είναι στη μεγάλη περιοχή. Και είναι 17,5. Τόσο πιτσιρίκος είναι. Μπράβο το παιδί. Μπράβο. Μακάρι η Ελλάδα να βγάλει πολλά τέτοια παιδιά. Να γεμίσουμε Ελληνάκια. Πας Γέννα Πανατολικός. Καταλαβαίνεις ότι αγαπάμε τον φίλο σου. Τους φίλους μας. Εκεί έχουμε, έχουμε και τον Μποβετζίκα, τον Δημήτρη εκεί. Είναι όλη η ομάδα. Ναι. Δεν είναι μόνο ο Βασίλης ο Μπαμπόκης, το κορυφαίο δεξιμπάκ όλων των εποχών στην Ελλάδα και ο Τριανός ο Δέλλας, ο γνωστός κολοσσός. Ναι, δεν μπορούμε να πάμε στο διπλό εκεί. Ναι. Γι' αυτό μπορούμε να το αποφύγουμε. Μπορούμε όμως να πάμε, φίλοι, γιατί και οι δύο ομάδες τα βάζουν τα γκολάκια τους. Γκολ-γκολ. Σε ένα εξαιρετικό γκολ-γκολ. Που είναι σε και εδώ θα το παίξουμε βάσει απόδοσης. Είναι λάθος. Ναι. Νομίζω ότι βγαίνουν πάντα γκολ-γκολ. Για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο, άσο τον Παναθηναϊκό και οι δυο μας συμφωνούμε. Τα Γιάννενα εσύ γκολ-γκολ, εγώ το αφήνω. Το άστο. Είναι έξω από τη ζωή μου. Είναι έξω από τη ζωή μου. Απόλλων Σμύρνης ΑΕΚ. Πολλοί θα πέσουν στο διπλό της ΑΕΚ και καλά θα κάνουν. Γιατί είναι τώρα σαν να παίζει. Ωραία. ΠΑΟΚ Μαλακοπή. Ναι. Οι αποστάσεις γήπεδο με γήπεδο τίπα, είναι, είναι δίπλα. Ναι. Από εκεί και πέρα βέβαια, εγώ δεν θα ακουμπήσω ΑΕΚ. Και εγώ δεν θα το ακουμπήσω αυτό το μάτς. Mm. Δεν με καλύπτει αρχικά το ποσοστό του διπλού το 1,37. Mm. Έτσι, και απ' την άλλη ο Απόλλων. Θα ψάξει θυμάσαι του ιστορικού εσύ. Αλαμάνου. Το θυμάσαι τον Αλαμάνου. Πρόεδρος. Ναι. Φανταστικός παράγοντας. Πόπο με κανονικά με πενταροδεκάρες έφτιαχνε ομάδα και την πολεμούσε και την κρατούσε στην κατηγορία. Ναι. Θα αποφύγω λοιπόν την ΑΕΚ αυτή τη φορά παρότι την προηγούμενη την έχω. Και εγώ θα την αποφύγω. Έξω η ΑΕΚ, έξω από τη ζωή μας. Ωραία. Λάβει Σαλαμία, ωραίο μάτσο. Τώρα λεπτομέρεια. Από τα μάτια θα μαζευτούμε σπίτι μου να δούμε το παιχνίδι. Έμαθε σένα. Ναι. Είναι ο Κούγιας. Του στείλαν τον Κομίνη. Η γνωστή κλίκα. Ο Κομίνης παίζει συνέχεια. Σαν μην τίποτα. Ναι. Μετά γιατί τα... το βγάζουν κορυφαίο διαιτητή. Δεν ξέρω. Αυτό που κάνουν, να το δώσουν κι αυτό. Ναι. Κοντά είναι. Ναι. Εντάξει, μετά από αυτό που έκανε στην Ξάνθη, μετά από αυτό που έγινε στην Ξάνθη, στέλνουν. Ο Κομίνης, ο χωρίς τσίπα, ο άνθρωπος που δείχνει σέντρα και το παίρνει πίσω. Ναι. Παίρνει πίσω ένα πρωτάθλημα, σκοτώνει ένα λαό ολόκληρο. Ναι. Αυτός ακριβώς. Ναι. Το σύγχαμα αυτό. Ναι. Θες με κάνει μήνυση. Όχι, δεν με κάνει μήνυση. Όχι, δεν με κάνει. Μα συνέχισε. Είναι χαρακτηρισμός, μπορεί να με κάνει αν θέλει. Εντάξει, σφυρίζει εκεί. Ο οποίος σφυρίζει γενικώς ο Κομίνης. Ναι. Στο προηγούμενο παιχνίδι δεν έχει δώσει ένα μας πέναλτι στον Άρη. Ναι, με τον Πανιόνιο. Με τον Πανιόνιο. Βεβαίως. Και σφυρίζει και πάλι.
Για να καταλάβουμε τώρα σε τι κατάσταση βρίσκεται. Εδώ λοιπόν, αυτό θα μαζευτούμε εδώ με σπίτι μου. Ναι. Θα έχουμε μια κάμερα, έχω κανονίσει να πάει μια κάμερα που θα ακολουθάει τον Γκούλια. Τι βλέπεις λοιπόν στοιχηματικά στο Λάβη Σαλαμία? Αν δεν υπήρχε ο Κομίνης θα το βάζα μεγάλο άσο. Τώρα θα φύγω από τον άσο. Και θα παίξεις τι? Τίποτα. Τίποτα. Εγώ τη Λάβησα θα την τιμήσω. Σου είπα εγώ γιατί. Ναι, θα τη βάλω τη Λάβησα. Ναι. Ναι. Αυτά τα μάτσα τα παίξει στο θάνατο, ξέρει ότι είναι εξάποντα, ξέρει ότι είναι ακόμα αρχή του πρωταθλήματος και μπορεί να πιάσει μια θέση τέτοιο. Είναι και φανέλα. Ναι, εγώ θα τη βάλω τη Λάβησα άσο. Για μένα οπότε άσο τον Παναθηναϊκό, άσο τη Λάβησα. Λιβαδιά Ξάνθη. Λιβαδιά Ξάνθη λοιπόν. Εδώ είναι ένα παιχνίδι το οποίο ξεκινάει από το Χ και μάλλον καταλήγει στο Χ. Εντάξει. Δεν θα τα κουμπίσω γιατί είναι Χ. Θα πάμε στο καλό δελτίο. Και εγώ έξω από την ζωή μου το Λιβαδιά Ξάνθη. Ωραία. Άρης ΠΑΟΚ, δεν ποντάρω ποτέ στον ΠΑΟΚ. Εγώ θα ποντάρω στον ΠΑΟΚ και θα το παίξω διπλό. Ναι. Απλό διπλό. Εντάξει. Εγώ σου λέω απλά ότι. ΠΑΟΚ και 2-15 η δικιά μου πρόγνωση. Ναι. Και είπαμε ότι μια πρόγνωση είναι ορθή όταν βασίζεται σε ορθή κρίση και σωστές πληροφορίες. Ναι. Εμένα η κρίση μου λοιπόν σε αυτό το παιχνίδι, έτσι, αντικειμενικά δεν θα το έλεγα, έτσι, είναι ΠΑΟΚ. Ναι. Όχι εμένα ότι με έχει εντυπωσιάσει κρίση από τις εμφανίσεις του μέχρι τώρα η ομάδα, ναι, αλλά πιστεύω ότι θα παίξει καλά ο ΠΑΟΚ και θα κερδίσει. Τα δεδομένα του αγώνα είναι απλά. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει απώλεια βαθμών. Ο Άρης έχει κάνει 4 νίκες. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερο σε επίπεδο συνοχής. Ο Άρης έχει τον ενθουσιασμό της έδρας. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει χάσει με ξένο διαιτητή στη νέα εποχή παρουσίας των ξένων διαιτητών. Ιταλός ο διαιτητής οπότε. Ιταλός ο διαιτητής, εντάξει. Και τα ποσοστά 7 είναι η ώρα, ναι, το απόγευμα της Κυριακής. Ναι. 9 παρά 10 θα τα ξέρουμε όλα. Ναι. 8.30 η ώρα την Κυριακή παίζει Όφη Ολυμπιακός. Ένα παιχνίδι που επίσης θα αποφύγω να πάω. Όχι, εγώ δεν θα αποφύγω. Εγώ θα τον βάλω τον Ολυμπιακό γιατί 1.51 είναι για μένα θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό ποσοστό. Και ότι ο Ολυμπιακός θεωρώ ότι είναι κλάσης ανώτερος του Όφη, ο οποίος και η γνώμη μου θα κινδυνεύσει. Ναι, απλά σου λέω ότι έχει γίνει μεταβίβαση των μετοχών. Έχουν μπαζευτεί όλοι. Υπάρχει ένα επίπεδο συσπήρωσης. Ναι, ο Όφη κλωτσάει στην έδρα του. Ο Ολυμπιακός δεν είναι όμως. Δεν είναι φιλεποιωτικός καθόλου. Δεν είναι ποιοτικός. Δεν κάνει ευκαιρίες, πολεμάει. Εντάξει, πολεμάει όμως. Δεν θα τον κοντράρω εγώ τον Όφη. Έχει δικαίωμα. Εγώ θα το βάλω. Είναι το τέταρτο μάτς και με αυτό θα κλείσω. Και την Δευτέρα το Ατρόμητο Αστέρας Τρίπολης. Ένα παιχνίδι πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα φύγει από το Χ. Πάρα πολύ δύσκολα. Εγώ Δευτέρα είναι πολύ μακριά και το βλέπουμε το Δευτέρα τι θα γίνει. Ναι, σου εγώ σταματάω σε αυτή την τετράδα. Γιατί αν πάω να παίξω μια παραδοσιακή τριάδα τετράδα στη Super League, θα κλείσω στο Χ. Και ας τα έχω πιάσει όλα και θα καλυφθώ εγώ. Μη στεναχωρίες. Εννοείται. Θα βρω τρόπο. Πρέπει να τονίσουμε ότι στην Αγγλία και στην Premier League έχουμε το μεγάλο ντέρμπι. Παίζει η Chelsea με τη Manchester United. Δεν είναι προκλητικό το ποσοστό στη Manchester. Ακριβώς αυτό θέλω να σου πω. Το 5-28, το διπλό τη Manchester μέσα στην Chelsea, έτσι, είναι. Αυτό που λέμε, το βάζεις, τα βάζεις αυτά, το βάζεις αυτό το στίχημα. Πετάσεις 100 ευρώ. Το βάζεις, γιατί η ομάδα, έτσι, είναι πάρα πολύ καλή σαν ονόματα. Παίζουν χάλια μαζί σας κύριοι. Δεν έχουν συνοχή μαζί σας. Χάνουν από τη Λιόν στην έδρα τους. Γυρνάνε με αίμα το μάτς με την Νιουκάστλ, χάνοντας 0-2 στο 15 λεπτό. Έτσι. Αλλά αυτή η ομάδα πιστεύω. Είναι πολύ καλή, εντάξει. Αυτό που έκανα από τώρα. Τσέλες είναι εξαιρετική φέτος. Είναι εξαιρετική. Αλλά τέτοια μάτς, ανάμεσα σε 22 κορυφαίους ποδοσφαιριστές, μπορεί μια στιγμή του παιχνιδιού να αλλάξει τα πάντα. Μια σέντρα, μια κεφαλιά, ο Λουκάκου 0-1 στο 2, άλλο μάτς. Άλλο μάτς. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Δηλαδή, 5-20. Ένα σταυροπάτημα του Αζάρ βγήκε έξω. Ναι, χίλια πράγματα μπορεί. Δηλαδή δεν είναι. Το ποσοστό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή θυσιάζουμε ένα κατοστάρικο στην μεγάλη Manchester United. Εγώ, φίλε μου, έχω βάλει ήδη από προχθές μια διάδα διπλό απλό τη Manchester United και διπλό τον ΠΑΟΚ. Είναι. Βάζει τον ΠΑΟΚ παντού, πας να το φας. Ναι, εντάξει. Δεν τον τραβάω τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι πατάτες τηγανητές. Ωραία. Πιστέψτε το, πώς είχαμε πει τότε για την ΑΕΚ, κάτι ανάλογο θα πούμε. Ωραία. Είχαμε τα μεγάλα παιχνίδια κάνουν τις μεγάλες ομάδες. Ναι. Και αυτό, εμένα, η πίστη μου για τον ΠΑΟΚ είναι αυτό το πράγμα περισσότερο. Ότι ο ΠΑΟΚ έχει παίξει πάρα πολλά παιχνίδια υψηλής έντασης φέτος. Ωραία. Που ήταν τεζαβαντάς όσο δεν υπήρχε διακοπή, αλλά τώρα που έχει ηρεμήσει η ομάδα. Είναι άλλο το έργο. Ξεκουράστηκαν 10 μέρες. Πήγαν παντού. Κάναν διακοπές τους. Πήγαν πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά. West Ham, Tottenham. Ωραίο, ντέρμπι. Λονδρέζικο. Λονδίνου, ναι. Α, τώρα που μιλάμε για τέτοιο. Την τρίτη ομάδα του Λίβερπουλ την ξέρεις. Μου το έπαιζε, δεν ήταν μία. Ήθελα να δω, άμα θυμάσαι. Αυτό ήθελα να δω. Θυμάμαι. Μπράβο, δεν θυμήθηκε το μία. Με ασπρόμαυρα, να ξέρεις. Παοξάκια, δεν ξέρεις ότι εκεί ήταν ένας παοξής και έφτιαξε την ομάδα.
Εφοπλιστής, που έχουμε αρκετούς τέτοιους. Ναι. Δεν πρέπει να έχουμε μισό εφοπλιστή στην ιστορία μας. Δηλαδή να πεις ότι αυτός έχει καράβια και είναι ΠΑΟΚ. Δεν πρέπει να είχαμε ποτέ. Και αυτό τι είναι? Δείγμα του ότι το λιμάνι του Θεσσαλονίκης δεν λειτουργούσε ποτέ. Ενώ τώρα με τις αγορά. Ενώ τώρα έρχεται ο Ιβάναρος, το αγοράζει και θα γεμίσουμε εφοπλιστές. Υποκληθείτε. Υποκληθείτε. Εδώ λοιπόν το West Ham τότε να φίλε μου. Σόφη, εσένα θα σε κάνω να ακούς. Παρακαλώ. Θα πάμε μια μέρα, θα κάτσουμε στο Μακεδονία Παλάς και θα περιμένεις Γιο Ιβάν. Γιο Ιβάν. Ναι, δεν ξέρεις τι γίνεται ποτέ. Ποτέ μιλές ποτέ σε αυτή τη ζωή. Α, το μικρό. Ναι, τον άλλο. Γιατί δεν έχουμε αλλαγή. Αυτό είναι μωρό. Δεν έχει σχέση. Γιατί να τον κάνω. Γιατί σε τι είσαι, δε. Θα κρονομήσω. Τον περνάω κάποια χρόνια, είναι η αλήθεια. Δηλαδή να τα λέγε μανό μα και αυτόταν έτσι, θα ήταν στο ράφι εδώ και 100 χρόνια. Για να τα λέγε μανό. Η γυναίκα του παπέδου τη Γαλλία 66 τα γειτονικά είναι και γεννάει με τα. Με τα τζιν τα ξεβαμμένα και τα. Δεν είναι δυνατόν. Ναι, τώρα. Τον είχε καθηγήτη γαλλικών του, δεν ήταν. Ναι. Αυτό ήταν 18 και αυτή ήταν 43. Ναι. Ωραίο ήταν αυτό. Και δεν πιστεύει ότι δούλευε μόνη, δεν του έκανε τα γούστα. Τώρα στα ίσα. Πιστεύει ότι αυτή δούλευε μόνη. Όχι, αυτό είναι το παπέδο. Δεν με ενδιαφέρει πώ το λένε. Αυτό που έχει τη θεία. Ωραίο είναι, Μακρόν αυτό είναι. Μακρόν. Αυτή δεν με ενδιαφέρει πώ τη λένε. Αυτή πιστεύει τώρα ότι όταν έγινε αυτό 30 και αυτή ήταν 55. Ωραία. Δεν του είπε να σου πω θα, φορές, θα φωνάξω και τη Φλωριάνς και την. Δεν το δούλεψε. Δεν το δούλεψε. Αλλά μπορεί να είχαν πολλές στολές. Να ήταν κοντά μαγαζιά με στολές. Και να έπαιζε διάφορους ρόλους. Να τους ενσάρκωνε με ξεχωριστή επιτυχία. Να έχει ένα πολύ καλό υποκριτικό. Ναι, μια πολύ καλή υποκριτική υποδομή. Ναι. Αυτό λες. Μάλιστα. Εγώ λέω το δούλευε. Εντάξει, εγώ βλέπω μια γλυκύτητα στα μάτια του και μια αληθινή αγάπη μεταξύ αυτών των δύο. Άλλωστε ταιριάζουν πάρα πολύ και ηλικιακά. Ωραία, Tottenham West Ham λοιπόν. West Ham Tottenham. Μακρόν Tottenham West Ham. Ναι. Ο Τρέζος, ναι. Ναι. Εγώ τότε, αυτό ναι. Το over δεν το λυπηθώ, να ξέρεις. Και θα συμφωνήσω μαζί σου. Ναι. Και θα ακουμπήσεις, επειδή αυτό είναι για τις εξάδες αυτά που κάνεις εδώ στο χαμόγελο του παιδιού τα λεφτά. Ναι. Έτσι. Βάλ την εξάδα, over 3,5 αυτό. Το μπορεί να ανοίξει το ματσέ. Ναι, ναι, ναι. Και είναι τεράστιο το ποσοστό. Ναι. Ωραία. Λίγο Αρναούτοβιτς θα τα βάζει μέσα. Για μένα μεγάλο άσο είναι η Γούλφς. Είναι το Γούλφς Γότφορντ. Η Γούλφς φίλε έχει 5 Πορτογάλους στην 11η. Ναι, είναι ομαδάρα. Ναι. Παίζει μια μπάλα, θα σε φύγει το μυαλό άμα τη δει κανένα 90 λεπτό. Απλά προσέξτε. Κάνει 10 ευκαιρίες, να ξέρει. Ξέρω, ρε. 10 ευκαιρίες. Αλλά και η Γότφορντ έφαγε το τάλιρο την έδρα. Τάλιρο, γι' αυτό δεν είναι. Και τώρα θα βγάλει εγωισμό. Δεν θα την κοντράρω. Και εδώ τώρα τι παθαίνω. Αν έχω παίξω μια διάδα λοιπόν. Θα βάλω United και του Watford γιατί μου τη δίνει στα 5 φράγκα και αυτή και γύρω. Α, για να πας μαζί. Εσύ ψάχνεις 2-2 να βρεις εκπλήξεις. Αγόρι μου, ναι, τώρα μπάλα είναι. Που δεν εκπλήξεις. Ναι, μπορεί να γίνει. Ναι, ναι. Μα δεν είναι ισορροπημένος ομάδες. Όχι, λογικότατα είναι, φίλε. Δεν είναι. Δηλαδή, σε αυτή την άποψή σου συμπλέον. Ναι. Ένας καλός άσος για μένα είναι το Bournemouth Southampton. Η Southampton δεν βλέπετε. Η Bournemouth δεν με βγάζει εμένα ομάδα αγωνιστική. Κάτι με μπερδεύει στο Bournemouth. Και όμως είναι τρομερή ορμή. Ναι, ξέρεις τι, δεν ξέρω παίχτης της. Καλύτερα. Δεν το ξέρω. Είναι κάτι βλέπω Άγγλους. Βλέπω είναι κάτι Άγγλους, γρήγοροι δηλαδή. Που πάνε με τα μούτρα. Ναι. Αυτό είναι. Ξέρεις ένα παίκτη που έχει πρόβλημα. Κίνγκ. Ο Σεντεφόρ. Καλός παίκτης. Κίνγκ. Ναι. Δεν το ξέρω. Α, το κάνω. Ξέρω ποιος είναι. Κατάλαβα. Ναι. Πάμε. Cardiff Fulham. Εδώ λοιπόν είναι πρόκληση το διπλό. Το Cardiff Fulham. Ναι. Και στα 3 φράγκα γύρω-γύρω κινείται. Ναι, 3-2-96. Ναι. City Burnley δεν θα το ακουμπήσουμε. Πρέπει να είσαι άρρωστος. Πρέπει να είσαι μια μέρα να σε πούνε ότι αύριο πεθαίνεις και παίξεις υποχρεωτικά τη City για να πάρεις τουλάχιστον τα Στέφανα. Ναι, αυτό είναι αυτό σίγουρα να εξασφαλιστείς. Λέμε δεν έχεις, παιδί μου. Αλλά να ξέρεις. Ναι, αυτό ακριβώς. Την Newcastle την έχω τιμωρία. Την έχω τιμωρία για τους επόμενους 5 μήνες. Όχι, δεν είμαι, ας πούμε, ομάδα που την τιμωρεί. Τιμωρία, με έφαγε. Την ξετιμωρώ εγώ. Είμαι βασιλιάς. Ξετιμωρώ την Newcastle. Ωραία. Έτσι. Αθώα η Newcastle. Ωραία. Και τι κάνεις. Και την παίζουμε την Newcastle. Γιατί το έργο τώρα, πας και βάζουμε τον ποδοσφαιρικό εγωισμό. Και κερδίζανε 0-2. Μέσα στη Μάντσεστερ. Ωραία. Και χάσανε. Τώρα μπήκε μέσα όλος ο προπονητής. Του λέω Μπενίτες, καλά με πλάκα με κάνετε. Δεν γίνεται αυτό να κρατήσετε το μάτς. Ορίστε, κερδίστε αυτούς τώρα. Αλλιώς θα έχετε πρόβλημα. Ξεκάθαρο. Ο Μπενίτες έχει το πρόβλημα, δεν σε προσπάσει. Και αυτή δεν ξεκολλάει πώς στο βυθμό των βαθμών. Α, το σου λέω. Δεν εγώ θα τη βάλω την Νιουκαστάσο σε ένα δελτιάκι μου. Light. Και Χάντερσφιλτ. Όχι, Χάντερσφιλτ δεν ακούω. 1.30, 1.30 κάτι, 1.31, 1.34. 1.34 το αυτό. Κάπου εκεί το είχα. Λίβερπουλ, ωραία. Εντάξει. Δηλαδή η Λίβερπουλ αναμφίβολα είναι μέσα στις 4 ομάδες αυτή τη στιγμή, όλη τη χρονιά, α πούμε, από την αρχή μέχρι τώρα, που τη βλέπεις ξεκούραστα. Τη Λίβερπουλ βλέπεις ξεκούραστα και σου αρέσει, συμφωνούμε. Mm-hmm. Την Τζέλσι βλέπεις και σου αρέσει. Wow. Έτσι δεν είναι. Ομάδες λέμε που να παίζουν και ωραίο ποδόσφαιρο. Ναι. Τη Γιουβέντους βλέπεις και σου αρέσει. Κάνει πάντα. Παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Ενώ στην Ισπανία.
έτσι, που έχουμε και ισπανικό πολλά μάτς, έτσι, οι δύο μεγάλες ομάδες πλέον είναι πίσω. Είναι πρώτη η Σεβίλη, η οποία έχει αρχίσει τις εξάρες, τις πεντάρες και τις τεσσάρες και δεν σταματάει. Και παίζει Μπαρτσελόνα Σεβίλη. Το βάζει το διπλό. Αυτό λέω. Τώρα παίζει Μπαρτσελόνα Σεβίλη. Το βάζει το διπλό. Ναι. Έχει την ψυχή. Έχει την ψυχή. Όχι, τόσο αυτό. Δεν φτάνω στο διπλό. Γιατί δεν έχει την ψυχή. Όχι. Έχει φανέλα η Σεβίλη. Έλεγε... Θα μπει να παίξει. Σε ποιο τραγούδι τη Σόφη, κάτσε να δούμε στην κατάσταση στα ελληνικά τραγούδια. Έλεγε η Κανελίδου η Αλέκα αυτή η φωνάρα. Α, πιάσαμε πολύ παλιά. Α, δεν το έχει πολύ παλιά. Εντάξει, να ζω. Να είχα γεννηθεί κιόλα. Πες με την καινούργια επιτυχία της Πάολα. Δεν ξέρω. Καλά, αφού το άκουσες, τι πήγες εκεί, καλά, δεν άκουσες. Εντάξει, είπε πολλά, δεν είπε μόνο. Το χαρακτήρι δεν το άκουσες, χάραχα. Εντάξει. Χαρακτήρι. Ναι, ναι, εμένα έτσι, αυτό το τραγούδι δεν μ' αρέσει, έχει πει και πολύ καλύτερη η Πάολα. Ποιος άρεσε ένα κορίτσι μου. Τα φταίς που όλα τελειώσαν εδώ. Να το. Αμέσως να χαλάσει. Και έμεινε το όνειρο μισό. Και έμεινε το όνειρο μισό. Αυτό κάνει το ελληνικό στα σύστημα. Το βλέπεις. Ναι, κυνηγάει τον άντρα. Εγώ πληρώνω όσο και όσο τραγουδιστή να κάνει τον δίσκο, το CD με το ομώνυμο τραγούδι, με τίτλο το ομώνυμο τραγούδι «Είσαι σαν παντζούρι». Ωραία. Όχι, ρε, έχει πολλά υλικά. Ναι, ωραία, μας κυνηγάνε στο θάνατο. Οι κάργες, εντάξει, έχουν δημιουργήσει. Έχει Πέγκη Ζήνα, η Πέγκη Ζήνα, ναι, με πάρα πολύ καλή φωνή, έχει τραγούδι, έτσι, ορόσημο βλακείας. Ναι. Αν πας με άλλη, θα σου σπάσω το κεφάλι. Ακριβώς. Δηλαδή δεν υπάρχει. Ναι, ναι, φίλε, ναι. Και πες το λίγο στα αγγλικά αυτό. Θέλω λίγο να ρωτήσω κάτι. If you go with another, we spash it. I will break your neck, ξέρω εγώ, το λαιμό. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Όταν ο Οικονομόπουλος πριν χρόνια είχε βγάλει εκείνο το τραγούδι. Ένα. Μπροστά στα 5.000. Τι κάνατε κι εσείς. Μπροστά στα 5.000. Είναι η στιγμή που πρέπει η εκπομπή ολόκληρη να αποθεώσει τον Μανάβη. Και τώρα με κοιτάτε περίεργα. Γιατί εσείς δεν είστε τόσο πολύ, έτσι, στα νέα της Κεντρικής Μακεδονίας. Ναι. Τον βασιλιά των Προπό, ναι, τον βασιλιά του Τζόγου, ναι, της Βέρειας, ναι, της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας γενικότερα, ναι, γνωστός με το προσωνύμιο, ναι, Μανάβης. Ναι. Δεν πουλάει μπανάνες, ακτινίδια. Ναι. Πουλάει τι? Γνώση, τρέλα και κέρδη. Ναι. Έτσι, τα φιλιά μας, Μαναβάρα, σε στηρίζουμε. Στη Λάρα, έτσι, άλλοι το φωνάζουν Χαραμάδα, 164 κιλά, με τα γειτονικά, άρχοντας πάνω από τα τραπέζια γενικότερα, yeah, και του φαγητού και της διασκέδασης, έτσι. Πάρα πολύ καλός άνθρωπος, να τον έχεις, ο Χαραμάδας, yeah, ναι, μπορείς να τον έχεις σε παρέα, απολαυστικός. Φιλιά, ποιος, άρχοντα ποιος, Μανάβη. Ποιος αλήτη σκέφτηκε το Χαραμάδας. Το έβγαλα αυτή τη στιγμή το Χαραμάδα. Γιατί έκανα εικόνα τα 164 κιλά με μια Χαραμάδα. Ναι, αλλά είναι απολαυστικός. Ναι, άλλο αυτό, ρε φίλε. Έχω φίλο, ναι, άλλον, ο οποίος ασχολείται και αυτός με το άθλημα του τζόγου στις ρουλέτες. Ναι. Ήταν κάποτε κοντά στα 200 κιλά. Ναι. Έτσι, γνωστός στη Σπάση, ο ναι, Κουκ. Ναι, ναι. Ο Κουκ, λοιπόν, ναι, έκανε μια εγχειρησούλα τώρα και είναι τέλειος. Ναι. Είναι 90, ούτε 100 δεν είναι. Ναι. Αν λίγο να είναι 100 πλάς, κάτι ψηλά. Όταν ήταν λοιπόν στα 184, αν τον βλέπατε σαν χέλι. Πώς πήγαινε από τη μια ρουλέτα στην άλλη, με έναν ελιγμό, δηλαδή με μια κίνηση, θα τη ζήλευε και ο Νουρέγεφ. Όταν παράλληλα. Ναι, βέβαια. Τέσσερις ρουλέτες μαζί. Και ναι. Σαν τον άνεμο. Πήγαινε ναι, από τη μια στην άλλη. Και κάνει το κυκλάκι του. Ναι. Είχε δηλαδή την αίσθηση του χώρου, δεν είχε θέματα. Απίστευτη τεχνική. Ναι. Δηλαδή, απίστευτη τεχνική. Άστο. Για να σου το λέει τώρα αυτό, ο βασιλιάς της τέχνης. Mm. Άστο. Εγώ δεν υπάρχει. Μισό τους γκασμάδες παίκτες γενικότερα. Εγώ θέλω δαντέλες, ναι, εγώ θέλω δαντέλες. Εγώ θέλω κάτω από τα πόδια, τα κουνάκια, να τον περάσεις και τον ξαναπεράσεις. Να τη ξέρεις, εκεί στο κόρνερ, πάει στο κόρνερ και τρέχει μπάλα και τρέχει το δεξί μπακ ή το δεξί, ο Μάτος, ας πούμε, έτσι, και τρέχει και ο άλλος να κόψει. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Οι 9,5 στους 10 σέρνονται, ξέρεις. Και είναι ωραία να είναι και γλιστερό το τερέν. Ότι και καλά θα κάνει έντρα και την κόψει από το δεξί στα αριστερά. Κού και περνάει κάποιο μπροστά σου. Ακούς και πάει αυτό στο φυσιμάκι του κόρνερ. Αυτό γιατί το κάνουν οι παίκτες. Εκεί σε σκάβω και σου κάνουν έτσι. Να φύγει εσύ με τη βροχή. Και τέλειο είναι όταν δεν είναι η βροχή και πέφτει απλώς δίπλα σου, σηκώνεται αυτό και την ξανακόβει. Ναι. Να πέφτει και να ξαναπέφτει. Εκεί, ξέρεις, εκεί αυτός που πέφτει και τρέχει να σηκωθεί γρήγορα. Στον εγκέφαλό του δεν υπάρχει καμία λειτουργία. Τίποτα, δεν είναι κόλλητο τα πάντα. Ρε. Τίποτα. Τίποτα. Θα πέσω, λέει. Και ό,τι γίνει, γίνει. Κανονικά. Είχε κάνει μια φορά ο Γιωργάτος, ο οποίος για μένα είναι εκπληκτικός ποδοσφαιριστής. Εκπληκτικός και την πάρα μεγάλη, ξέρω. Είναι πάρα πολύ σίγουρα. Είχε κάνει ένα γκολ με την Παναχαϊκή, ήταν ακόμα. Και είχε πάρει τον Κωστάκη το Λαγωνίδη, καλό παίκτη, καλό αμυντικό. Τον είχε πάρει ανάποδα όμω. Τον παίρνει πρώτη τρίπλα από δεξιά στα αριστερά. Και τον κάνει τέσσερα ανάποδα. Και ο Κωστάκης πήγαινε λίγο έτσι, λίγο μπαλατζάριζε. Δεν γίνεται. Είναι να μην φας την πρώτη. Ο Κωστάκης Λαγωνίδης όμως πρέπει να αποθεωθεί. Μάρκα με Μαραντόνα. Δεν πρέπει να τα ξεχνά αυτά. Δεν πρέπει να τα ξεχνά αυτά. Με πολύ μεγάλη επιτυχία. Στο πρώτο παιχνίδι τον σακατέψαμε.
Το θυμάσαι. Έχει φάει πολύ κλωτσιά, φίλε. Αλλά τότε γι' αυτό ήταν μάγκα ο Μαραντόνα, φίλε. Στο ποδόσφαιρο τότε δεν είχε αυτά τα respect και τι παπαριέ. Τι respect, πονεύει εδώ τον. Ναι, κανονικά. Κλωτσιέ, μπουνιέ και έμενε όρθιο. Θυμάσαι εσύ τον Μαραντόνα να έχει πάρει πέναλτι βαβά. Όχι. Είχε στόχο να μείνει όρθιο. Ο Μαραντόνα, αν δεν ισοπαίδωνε μόνο του την εικόνα, γιατί πάλι τώρα διάβασα τελευταία, έκανε κάτι δηλώσει για το Μέση, ναι, κομικοτραγικέ. Ναι, ναι, δεν γεγονός. Είναι ηγέτη. Και... τι δεν είναι ηγέτη. Του Μέση τα. Τα συν, αν ξεκινήσει και τα γράφει, μπορούμε να ξεκινήσουμε σήμερα και να τελειώσουμε στι 30 Απριλίου. Του τίτλου, τι διακρίσει, το τι κάνει, το τι δεν κάνει. Θέλω λατρεία για Μέση εδώ πέρα μέσα. Λατρεία. Δεν είναι κάτι που συγκρίνεται. Εδώ είναι θέμα για να μαλώσουμε να μην πει τίποτα Κριστιανό Ρονάλντο και Χαζά. Πάρα πολύ καλό παίκτη, αλλά δεύτερο. Εγώ ήταν με τα οχτάρια με παραδοσιακά φίλε, έτσι κι αλλιώ. Είσαι το 8, ε. Εγώ θέλω οχτάρια. Έχω αρρώστια με αυτά. Μάλιστα. Δηλαδή, αν το οχτάρι μου δεν ξέρει μπάλα, θέλω να το. Είναι όλη η χρονιά κακή. Μάλιστα. Σοφή, να αλλάξω λίγο θέμα. Ας υποθέσουμε ότι τώρα παίζει κάποιος και έχει ένα ψηλό προβληματάκι. Ψηλό προβληματάκι. Ναι, προβληματάκι. Ναι. Παίζει, δεν μπήκε το στοίχημα, οτιδήποτε, δεν τον πλήρωσε οτιδήποτε ακόμα. Οτιδήποτε. Τι έγινε, αδελφέ, να το άγχος. Παίρνει εσάς τηλέφωνο εκεί στην Κολπέτ και αμέσως εξυπηρετείτε. Οτιδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζει ο κάθε χρήστης ή κάποιος και μη εγγεγραμμένος χρήστης, έτσι. Να μάθει κάποια πράγματα. Δεν είναι κακό. Μπορεί να επικοινωνήσει με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Κολπέτ που έχουμε πει, τι έχουμε πει. Και μαλώνω εγώ αυτούς, ναι, που στέλνουν μηνύματα. Ότι. Ότι 24 ώρες 24 ώρες. Νάτα. 7 ημέρες την εβδομάδα. Δεν έχουμε κενό. Εκεί οι άνθρωποι δεν έχουν Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, κλείνουμε. Δουλεύουν παντός καιρού. Βρέξει, χιονίσει. Και δίνω και είδηση, σε 1,5 μήνα έτοιμα τα καινούργια γραφεία της Goldbet. Πού είναι, θα πάμε για καφέ. Μοναστηρίου, Δάκρυα, Λιγμία, Αναφιλητά. Σήμερα μπαίνανε ηλεκτρολογικά, τέτοια, ενώνεται η δύναμη. Ενώ ήταν διάσπαρτα. Η Μοναστηρίου, η οποία πλέον είναι Μονακό. Έχει, ναι, αναβαθμιστεί. Πάρα πολύ κοντά στο Grand Hotel. Ναι. Και διαφήμιση στο Grand, δωρεάν. Δωρεάν. Αν βέβαια φιλοτιμηθούν, ναι, στείλουν 2.000 και. Έτσι. 6-14, κάθετο 50-18. Τραπέζα. Μου λέει εδώ ένα νεαρό φίλο μου, ναι, που από όλο όπω ξέρει τον Κουκ, είχε λέει ένα πράσινο, αυτό που είπε τη Ζαργέρα. Ήταν πράσινο μέσα και γύρω-γύρω κλειστό και το φώναζε Μαρακανά. Υπάρχει τέτοιο σκηνικό. Ή για άλλον Κουκ. Λέει. Δεν ξέρω. Πού μπορεί να το ξέρει τον Κουκ, ρε. Εγώ ξέρω ποιο τον Κουκ. Δεν ξέρω τον Κουκ. Ναι, βέβαια. Αυτός, μαζί, ναι. Ωραία. Τέλος πάντων. Το ξεπερνάμε και αυτό. Ο Κουκ, ο οποίος για να πούμε, ήταν 14ος παίκτης στη δεκάδα του ΠΑΟΚ την καλή. Με Κόφα, Πρέλεβιτς, Λέβινγκστον. Ο Άντωνι Κουκ. Ήτανε, όχι ο Άντωνι Κουκ, είναι Έλληνας. Ήταν πιτσιρίκος. Ήταν 18 χρονών το απόλυτο ταλέντο και τον πέρανε. Μόλις σταμάτησε τον μπάσκετ όμως έτρεβε τις μπεζόλες 9-9, ναι, και έγινε φυσιολογική συνέπεια. Είναι φυσιολογική κατάληξη. Εγώ έχω ένα φίλο που ήταν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Όλοι οι προπονητές του μου λέγανε ότι είναι εκπληκτικό ταλέντο και θα παίξει πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Και ξαφνικά το σταμάτησε και τον το ρωτάς γιατί το σταμάτησες, σου λέει με κέρδισε ο χουλιγανισμός. Ο χουλιγανισμός. Ο χουλιγανισμός. Ναι. Τον κέρδισε ο χουλιγανισμός. Δεν θέλει να είναι εκεί να μάλλει. Ήθελε να μαλώνει. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Τι να κάνουμε. Ο καθένας όπως τη βρίσκει. Σεβόμαστε τον λόγο της απόψης. Της απόψης. Δεν κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Γι' αυτό η ώρα έχει πάει τρεις. Η Goldbet πάλι στήριξε αυτή την εκπληκτική εκπομπή. Την εκπομπή που την ακούνε από τα πανεπιστήμια μέχρι. Σήμερα ενημερώθηκα όλα τα πανεπιστήμια. Όλα τα πανεπιστήμια. Πανεπιστημιακή. Εντάξει, τέτοιοι θέλουμε, κύριε. Over the top. Είναι παντού. Over the top. Και εκτός Θεσσαλονίκης. Quality, quality. Περνάμε τα σύνορα και εκτός Ελλάδας. Balance και quality που λέει. Balance και quality που λέει και ο μεγάλος προπονητής Παύλα Λόγιος. Λόγιος. Λάσβαν Λουτσέσκου. Λόγιος. Δεν δώσατε μια ξεκάθαρη νικήτρια πάντως σήμερα, έτσι. Πώς, τέσσερις ομάδες που δώσαμε. Τετράδα, αν κάποιος έπαιρνε χαρτί και στυλό, δεν επαναλαμβανόμαστε. Εδώ είναι. Εντάξει, ναι. Πρέπει να βουφάνε το μεδούλι, να καταλαβαίνουμε. Ναι, απευθυνόμαστε γρήγορους, γρήγορους. Απευθυνόμαστε σε έξυπνους ακροατές. Ήταν σήμερα λίγο. Εδώ σε μία ώρα είμαστε περιεκτικοί. Είδα, είμαστε λίγο σφιγμένοι. Και Κανελίδου είπαμε και Άρη είπαμε, ναι, και πάντα, Κουάλι πάντα, είπαμε. Ναι, Μανάβη δουλέψαμε, χαιρετίσματα στην Αλέκα. Τι να κάνουμε δηλαδή. Μόνο, ναι, τα χέρια μας έκοψαμε. Ο Κιμονάκος έχει γοητεύσει πλέον όλο τον χώρο των ταξί. Και όλοι οι ταξιδιώτες τελικά αποφάσισαν. Δεν ξέρω, νομίζω είναι κοντά στα 2.500 ταξιδιώτες. Αν και κάνω και λάθος. Τόσο είναι. Ναι, είναι τόσο. Απλά σκέψουν διπλές βάρδες, είναι 5.000. Όχι, τα παιδιά θα αφήνουν όλοι, ναι, μισό ευρώ την ημέρα, ναι, υπέρ Κίμων. Πώς λέμε, υπέρ από περατώσεως του ναού. Ναι. Υπέρ Κίμων για να ταξοδεύει. Ναι. Ναι, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Μακάρι να μην έχει ποτέ εφόρ ζωής. Απλά και μόνο θέλει να είναι να μετέχει σε όλα τα δρόμενα. Έτσι, της κοσμικής Θεσσαλονίκης. Αυτό να μην έχω πετύχει όσους ταξιδιώτες τη πόλη από τον Κίμων. Θα κλάψει. Πώς γίνεται αυτό.
Δεν δουλεύει και πολύ, νομίζω. Νομίζω ότι ξυπνάει και λέει άντε να βγει. Άλλο στάδιο τη εκπομπή, ο Αλέκος. Ο Αλέκος χθες έκανε ντεμπούτο στο καζίνο του, εκεί όπου δουλεύει, στο Hit. Ναι, ναι. Δούλεψε λοιπόν χθες. Πότε θα πάμε να τον δούμε. Αύριο ο πληθυντικός είναι ευγενίας. Ναι. Εγώ δεν θέλω να πάω εκτός χώρας, γιατί δεν μου αρέσει, είμαι σοβινιστής και δεν βγαίνω καν από τη χώρα. Ναι. Μένω μέσα στη χώρα. Ναι. Τόσο λατρεία την έχω. Ναι. Ναι. Εγώ πότε θα πάω. Εσύ μπορεί να πας οπουδήποτε. Και σήμερα μπορεί να πας. Πάρα πολύ καλημέρα. Καλημέρα. Βέβαια. Και δωμάτια έχει να μείνουμε. Πολύ καλά δωμάτια και εκπληκτικό φαγητό, να ξέρεις. Ναι, πολύ δυνατό. Θα πω το ψηλό το απόγευμα, το ψήσω. Πάρα πολύ καλή περίπτωση, να ξέρεις. Είναι 40 λεπτά από εδώ το Hit. Το ξέρω, δεν μπορεί να είναι. Λίμνη, σαν να πάμε από εδώ στην Περαία. Λίμνη Περαία. Λίγη κίνηση. Ναι, έτσι ακριβώς. Ωραία. Σοφάκι, μίλα μου για Γκόλμπετ λίγο να κλείσουμε όμορφα. Είπαμε έντονο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο από στοιχηματικές επιλογές. Mm-hmm. Είτε σε ποδόσφαιρο, είτε σε μπάσκετ, είτε σε οποιοδήποτε άλλο άθλημα. Γιατί είπαμε η γκάμα των αθλημάτων είναι μεγάλη. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να παίξει οτιδήποτε θέλει. Και ράγκμπι, και χάντμπολ, τα πάντα. Να μαζευτούμε μια μέρα να παίξουμε live ράγκμπι. Παίξουμε μια μέρα, ποιος θα ξυπνήσει παπά τους. Πολύ ωραία αυτό. Ναι. Έχουμε και την προσφορά στο καζίνο. Ωραία. Η Γκόλμπετ είναι εδώ λοιπόν. Εμείς αποχωρούμε, δίνουμε τις κοιτάξεις στον κύριο Ζαγόρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Νίκες, γεια σας, κυρίες και κύριοι. Νίκες για την ομάδα μας. Και όλα θα πάνε όπως πρέπει να πάνε. Να είστε όλοι καλά.